τελικός έχει διαφορές από πέρσι. Θεωρητικά θα πηγαίναμε κατευθείαν στον τελικό, αλλά άλλαξε η διαδικασία και έτσι όπως προέκυψε από την κλήρωση την οποία θα σας αναλύσει κυρία Γιαννουλάτου, φέτος θα αγωνιστούμε στον πρώτο ημιτελικό στις 20 του μήνους, αν δεν κάνω λάθος. 20 Μαΐου. Ο δεύτερος ημιτελικός είναι στις 22 και ο τελικός είναι στις 23, Σάββατο 24, συγγνώμη. Πριν πω σε περισσότερα, για αυτά τα θέματα θα ήθελα την κυρία Φωτεινή Γιαννουλάτου να μας πει δύο κουβέντες. Καλημέρα και από μένα. Να σας πω λοιπόν λίγα λόγια πώς διαμορφώνεται το διεθνές τοπίο στη Eurovision. Από φέτος ο διαγωνισμός αλλάζει. Έχουμε πια δύο ημιτελικούς και έναν τελικό, 20-22 και 24 Μαΐου αντίστοιχα. Ήταν ένα σύστημα που αρχικά είχε αποφασιστεί να ισχύσει από το 2009, όπως σας θυμούνται όσοι παρακολουθούν στενά τον διαγωνισμό. Παρόλα αυτά, από την περσινή διοργάνωση και υπό την πίεση κατά κύριο λόγο, παρότι δεν θέλω να κάνω ακριβώς διαχωρισμό, είναι λίγο αυθαίρετο, των δυτικοευρωπαϊκών κρατών και από το επιχείρημα ότι πλέον ο διαγωνισμός τίνει να γίνει μια επίθεση των ανατολικών, αυθαιρεσία πάλι έτσι ο διαχωρισμός, αλλά κάπως έτσι είναι τα πράγματα, για να αντιμετωπιστεί επίσης το λεγόμενο neighboring voting, δηλαδή η ανταλλαγή ψήφων με γειτονικές χώρες και το φαινόμενο της διασποράς, αποφασίστηκαν οι δύο ημιτελικοί. Υπήρχε επίσης ένα πολύ έτσι ισχυρό αίσθημα ότι δεν είναι δίκαιο οι χώρες οι οποίες, οι 10 πρώτες χώρες της περσινής διοργάνωσης, δεν σημαίνει αυτόματα ότι θα είναι 10 εξίσου καλά τραγούδια ώστε να πάνε απευθείας στον τελικό της επόμενης χρονιάς. Έτσι λοιπόν αποφασίστηκε όλοι, με εξαίρεση τις 4 μεγάλες χώρες, Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, τους λεγόμενους Big Four, και την νικήτρια Σερβία, να πάνε όλοι από μηδενική βάση να συμμετέχουν σε 2 ημιτελικούς. Από τον κάθε ημιτελικό θα προκύψουν 10 τραγούδια. 10 από τον έναν, 10 από τον άλλον, 20 και 5 χώρες που μας περιμένουν, φτάνουμε 25 χώρες στον τελικό. Όπως θα έχετε ίσως παρακολουθήσει, πριν από λίγες μέρες έγινε στη Σερβία μία κλήρωση όπου κατέδειξε ποιες χώρες θα πάνε στον πρώτο και ποιες χώρες θα πάνε στον δεύτερο ημιτελικό. Η χώρα μας κληρώθηκε να συμμετέχει στον πρώτο ημιτελικό στις 20 Μαΐου μαζί με τις υπόλοιπες χώρες που τις γνωρίζετε και ίσως δεν θα είναι τις παρούσες να τις διαβάσω, αλλά μπορείτε να με ρωτήσετε όταν ολοκληρωθεί η συνέντευξη. Θέλω να πω ότι η Ελλάδα συμμετέχει και ψηφίζει στις 20 Μαΐου και επίσης και στον τελικό βέβαια. Αυτά για την έτσι, νέα μορφή του διαγωνισμού. Η σειρά δε εμφάνισης των χωρών, η πρώτη κλήρωση δεν έχει καμία αξία για τη σειρά εμφάνισης των χωρών, θα οριστεί στις 17 και 18 Μαρτίου που θα έχουμε μία συνάντηση όλοι οι οργανισμοί που συμμετέχουν στη Eurovision στο Βελιγράδι. Να σας πω και 2-3 εντάχει έτσι χρηστικές πληροφορίες όσον αφορά τα εισιτήρια του διαγωνισμού. Έχει ξεκινήσει η προπόληση των εισιτηρίων. Ξεκίνησε πρώτα για τους Σέρβους και μετά για τους ενδιαφερόμενους εκτός Σερβίας. Θα βρείτε αναλυτικά στοιχεία στο site της ΕΡΤ και στο επίσημο site της Eurovision. Αλλά πρέπει να σας πω ότι 17 Μαρτίου προς το παρόν πωλούνται μόνο πακέτα εισιτηρίων που αφορά και τις πρόβες, τις γενικές δοκιμές, ημιτελικούς, τελικούς. Η πώληση των μεμονωμένων εισιτηρίων θα αρχίσει στις 17 Μαρτίου. Για όλα αυτά θα επακολουθήσει και ένα δελτίο της τύπου της ΕΡΤ όσο θα πλησιάζουμε προς την πώληση των μεμονωμένων εισιτηρίων που νομίζουμε ότι ενδιαφέρει ευρύτερα. Οι διαπιστεύσεις οι δικές σας για τους εκπροσώπους του τύπου θα ξεκινήσουν στις 12 Φεβρουαρίου. Περιμένουμε αυτές τις ημέρες αναλυτικά στοιχεία από την EBU που ορίζει το πλαίσιο των διαπιστεύσεων. Όπως κάθε χρόνο βέβαια, την ερχόμενη εβδομάδα η ΕΡΤ θα βγάλει ένα πολύ αναλυτικό δελτίο τύπου με πολύ συγκεκριμένα και λεπτομερή στοιχεία, ούτως ώστε να γνωρίζετε τι θα προσκομίσετε στην ΕΡΤ, ούτως ώστε να διαπιστευτείτε, γιατί έχει μια μικρή διαδικασία. Υπάρχει χρόνος, οι διαπιστεύσεις λήγουν στις 30 Απριλίου, απλά να σεβαστούμε αυτή την προθεσμία, από την ημερομηνία εκείνη και έπειτα δεν θα γίνουν δεκτές διαπιστεύσεις από τους Σέρβους. Και κλείνοντας ένα θέμα που θα ενδιαφέρει πάλι πολλούς, να πω ότι ακόμη τα ξενοδοχεία τόσο των επισήμων αποστολών όσο και των εκπροσώπων του τύπου δεν έχουν βγει. Σε 2 εβδομάδες περίπου από τώρα μας ενημερώνουν οι Σέρβοι ότι θα μας γνωστοποιήσουν ποια θα είναι τα ξενοδοχεία.
ούτως ώστε αν θέλετε να πάτε σε κάποια από τα διαπιστευμένα για τον προσώπους του τύπου να απευθυνθείτε. Αυτά προς το παρόν από μένα και στην πορεία ό,τι θέλετε να με ρωτήσετε. Ευχαριστώ πολύ. Φαντάζομαι θα υπάρξουν ερωτήσεις και στο μέλλον σχετικά με τον τελικό του Βελιγραδίου. Έχουμε καιρό μπροστά μας. Να σας πω τώρα πάλι να γυρίσουμε πίσω στη βραδιά της 27 Φεβρουαρίου. Όπως γνωρίζετε, η ΕΡΤ παραδοσιακά παρουσιάζει μια υπερπαραγωγή με όλα τα μέσα τα οποία θέτει και θα ήθελα γι' αυτό να μας μιλήσει ο κύριος Γόντικας, Γενικός Διευθυντής Τηλεόρασης. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα και από μένα. Κάθε εταιρεία έχει, κάθε τηλεοπτική εταιρεία έχει κάποια πολύ ειδικά projects, κάποια πολύ ειδικά, πολύ ειδικές εκδηλώσεις, στις οποίες θέλει να δώσει όσο δυνατόν μεγαλύτερη σημασία τόσο κατά την παραγωγή τους, όσο και κατά την προβολή τους. Δόξα σου Θεός, η ΕΡΤ έχει πολλά τέτοια project, μπορώ να πω, και είναι βέβαιο ότι αυτό είναι ένα από τα πιο σημαντικά που έχουμε. Άρα λοιπόν, εκείνη τη βραδιά της 27ης Φεβρουαρίου, εμείς θα κοιτάξουμε να κάνουμε μια παραγωγή, μπορώ να πω, εξαιρετικού επίπεδου, στην οποία το προσωπικό της ΕΡΤ έχει αρκετή πείρα. Είναι μια παραγωγή που θα την καλύψουμε με τουλάχιστον 10 κάμερες, και λέω τουλάχιστον ανάλογα με τι αιτήματα θα λάβουμε από τότε μέχρι τότε, από σήμερα μέχρι τότε. Με γερανόμενα Jimmy Jeep βέβαια, χρησιμοποιώντας στατιστικές υπηρεσίες για να μας δίνουν την βαθμολογία στην Κρητική Επιτροπή, με 12 monitor επιπλέον για τα μέλη της Επιτροπής. Είναι ένας πολύ μεγάλος παραγωγικός οργανισμός, ο οποίος θα τεθεί σε λειτουργία τότε. Θέλω να πω επίσης ότι όλη αυτή η τηλεοπτική παραγωγή θα μεταδοθεί ζωντανά τόσο από το website της ΕΡΤ, όσο και από το website της Eurovision σε πανευρωπαϊκή μετάδοση, με 2 bitrate. Θα δείτε μια ειδικότερη αναγγελία από το αντίστοιχο τμήμα της ΕΡΤ Λίαν συντόμως. Νομίζουμε ότι θα είναι μια εξαιρετική παραγωγής βραδιά και ελπίζουμε να πάνε όλα καλά τόσο στην επιλογή του ελληνικού τραγουδιού, αλλά και αργότερα το Μάιο. Αυτά από εμάς, σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζοντας αυτό το οποίο ανέφερε ο Δημήτρης, να σας θυμίσω ότι ο τελικός της Eurovision είναι από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά γεγονότα στον κόσμο, στον χώρο της ψυχαγωγίας. Συγκρίνεται και ξεπερνάει την τελετή των Όσκαρ σε τηλεθέαση. Αλλά επειδή η βραδιά αυτή είναι και μουσική, αν θέλετε είναι μουσική, θα δώσω το λόγο στον Αντώνη τον Ανδρικάκη, Γενικό Διευθυντή της ΑΕΡΑ, να σας πει κάποιες λεπτομέρειες για τα τραγούδια τα οποία θα ακούσετε. Εγώ δεν θα σας κουράσω. Καλώς ήρθατε καταρχήν. Γιατί ο καλύτερος συνήγορος του τραγουδιού είναι το ίδιο το τραγούδι. Θα τα ακούσουμε σε λίγο. Τα ξέρετε κιόλας, νομίζω. Θέλω να πω μόνο ότι τα τραγούδια αυτά είναι πολύ ωραία. Οι άνθρωποι που τα έγραψαν έχουν ταλέντο και έμπνευση, και οι άνθρωποι που τα ερμηνεύουν έχουν ταλέντο και λάμψη. Είναι στοιχεία που χρειάζονται στη Eurovision. Πιστεύω επίσης ότι το κάθε τραγούδι αναδεικνύει καλλιτεχνικά την προσωπικότητα του κάθε καλλιτέχνη. Είμαι βέβαιος ότι όποιο τραγούδι και αν προκριθεί στις 27 Φεβρουαρίου, θα έχουμε μια πολύ καλή παρουσία στο Βελιγράδι. Δεν θυμάμαι πότε είναι ο τελικός. Δεν θέλω άλλες προβλέψεις. Θα τα ακούσουμε. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Θα παρακαλέσω τον Φωκά Βεγγελίνο, ο οποίος έχει την ευθύνη της βραδιάς 27 Φεβρουαρίου, είναι ο, ας το πούμε, καλλιτεχνικός διευθυντής, η ψυχή αυτού του πράγματος, το οποίο όλοι θα δούμε, να πει 2 κουβέντες για το πώς σκέφτεται να τη στήσει. Καλημέρα και από μένα. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω την ΕΡΤ που για άλλη μια φορά με εμπιστεύεται για το γεγονός αυτό, τη βραδιά του ημιτελικού. Θέλω πρώτα απ' όλα να ξεκινήσω με τους συντελεστές της βραδιάς, που την τηλεοπτική κάλυψη θα έχει ο κύριος Φασόης, τα σκηνικά θα τα κάνει ο κύριος Λεδάκης, τη μουσική επιμέλεια ο κύριος Ζαχαρίου και τα κείμενα η Σφινίδα Δουλαβέρα. Την παρουσίαση βέβαια, και είμαι πολύ ευτυχισμένος γι' αυτό, γιατί έχουμε μια άψογη συνεργασία και από τις πρόβες περνάμε τέλεια. Είναι οι κυρίες Μαγκύρα, η Ματθίλδη και η Μπέτη. Και θα προσπαθήσουμε, με λίγα λόγια, να σας πω ότι θα είναι μια φαντασμαγωρική, ελπίζω, βραδιά. Θα περάσουμε όλοι πολύ καλά. Θα έχει μουσικοχορευτικά στοιχεία, μουσικοθεατρικά στοιχεία, με χιούμορ, χωρίς πολλά βίντεο, χωρίς πολλά λόγια, με δράση στη σκηνή. Και πιστεύω να πάνε όλα καλά, και είμαι, ξαναλέω, ιδιαίτερα ευτυχισμένος, και θα καταλάβετε τη βραδιά της 27 Φεβρουαρίου γιατί το λέω. Γιατί συνεργάζομαι με τις δύο κυρίες που χορεύουν, τραγουδάνε, παίζουν εκπληκτικά, και
Τέλος, θέλω να πω καλή επιτυχία και στα τρία νέα παιδιά, τα όμορφα αυτά παιδιά τα οποία θα εκπροσωπήσουν τη χώρα. Καλή επιτυχία και στους τρεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Φωκά. Θα ήθελα όμως και από τις αδερφές Μαθήτη και Πέτη Μαγκύρα να μας πούνε μια κουβέντα για το πώς θα είναι περίπου η παρουσίαση. Να πω εδώ ότι συνεχίζουμε μια πολύ καλή συνεργασία που είχαμε μαζί από το Φεστιβάλ Τραγουδιού. Να ξεκινήσω από την μικρότερη που είναι η Μπέτη. Από τη μεγάλη καλύτερη, κύριε Καλημέρη. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τη μεγάλη που είναι πάλι η Μπέτη. Καλημέρα σας, όπα. Καλημέρα σας και από τη μεγάλη. Καλημέρα και από μένα. Σήμερα θα κάνω εγώ την ηχό. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσουμε και εμείς με τη σειρά μας την ΕΡΤ που μας εμπιστεύεται. Είμαστε πολύ χαρούμενες που το κάνουμε αυτό γιατί είμαστε φαν της Eurovision από μικρά παιδιά. Θέλω να πω, θα επαναλάβω μάλλον αυτά που είπε ο Φωκάς, ότι θα είναι μια βραδιά φαντασμαγορική, κυρίως μουσικοχορευτική και δεν θα έχει πολλά κείμενα. Λιγότερα κείμενα και λιγότερα ρούχα. Έχω να πω εγώ, ευχαριστώ και εγώ από την πλευρά μου την ΕΡΤ. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα, να αφήσουμε και εκπλήξεις για τη βραδιά εκείνη. Να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλους μας και ιδιαίτερα στους τρεις υποψήφιους, τα τρία παιδιά με τα τραγούδια τους. Καλή επιτυχία. Και τώρα έφτασε η στιγμή την οποία θα περιμέναμε περισσότερο αν δεν είχαν προηγηθεί κάποια γεγονότα, αλλά τέλος πάντων η στιγμή που όλοι περιμένουμε. Θα ήθελα να μου πείτε αν είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε το τραγούδι, αν δεν κάνω λάθος, της Χρύσπας. Είμαστε έτοιμοι? Give a chance to love, a chance to love. Can you?
Μπράβο, Χρήσπα. Συνεχίζουμε με το δεύτερο στη σειρά τραγούδι που είναι του Κώστα Μαρτάκη. Και τώρα η σειρά του τραγουδιού της Καλομήρας.
Από νωρίς το πρωί σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, δημοσιογράφοι περιμένουν τους πρωταγωνιστές της φετινής διοργάνωσης. Πρώτη κατέφτασε η Χρύσπα. Όλα καλά, άγχος αρκετό να σας αρέσει το τραγούδι μου, αλλά απ' την άλλη επειδή αισθάνομαι πολύ καλά με αυτό που έχουμε ετοιμάσει, όλα καλά. Την ίδια ώρα οι διοργανωτές της συνέντευξης τύπου υποδεχόντουσαν την Καλομήρα και τον Κώστα Μαρτάκη. Παρόντες ήταν και οι συντελεστές της εντυπωσιακής βραδιάς στην οποία θα ψηφιστεί το τραγούδι που θα μας εκπροσωπήσει φέτος στον διαγωνισμό. Θα δείτε ένα πολύ φαντασμαγορικό σοου. Δεν θέλουμε να αποκαλύψουμε το ύφος. Θα έχει χιούμορ. Εννοείται πως θα έχει χιούμορ. Είναι δυνατόν μαγκύρες χωρίς χιούμορ. Θα είναι πολύ μουσικοχορευτικό. Θα είναι αρκετά εντυπωσιακό και υπερπαραγωγή σε ύφος, για να σου δώσω να καταλάβεις. Με λίγα ρούχα. Πολύ γκλάμουρος. Δημιουργήθηκε ένα θέμα με τη διαρροή των δύο τραγουδιών και υπόθηκε από πολλά μέσα για το τι θα κάνει η ΕΡΤ σε σχέση με τη... Τίποτα θα κάνει η ΕΡΤ. Από τη στιγμή που διαπίστωσα εγώ με την έρευνα που έκανα, όχι εγώ προσωπικά έτσι, ότι δεν έφυγε από εμάς, εγώ δεν θα κάνω τίποτα. Μου είπαν τις δημοσιογραφικές εταιρείες ότι υπάρχει ένα site στη Γερμανία, το οποίο το κάνει κατά εξακολούθηση αυτό. Μου φέραν για παράδειγμα τον τελευταίο δίσκο της Νατάσης Θεοδωρίδου, ο οποίος πριν κυκλοφορήσει βγήκε στο site αυτό. Έχουν γίνει προσπάθειες να βρουν ποιος, τι, πώς, από πού γίνεται το upload, ας πούμε, αλλά δεν έχουν καταφέρει να τα βρουν. Οπότε θεωρώ τώρα για δύο μέρες παραπάνω. Απλώς στεναχωρήθηκα πρώτον γιατί απονεύρωσε λίγο την παρουσίαση, αλλά κυρίως επειδή έτσι όπως ακούστηκαν τα τραγούδια, κάνανε κακό στο καλλιτέχνη. Καθ' όλη τη διάρκεια της ακρόασης των τραγουδιών, οι καλλιτέχνες συζητούσαν μεταξύ τους, δείχνοντας τη στήριξή τους ο ένας τον άλλον. Η Καλομήρα, ωστόσο, κατάφερε να σπάσει τον πάγο, καθώς είχε για άλλη μια φορά μία άγνωστη λέξη. Θεωρώ ότι το δικό μας ατού είναι απλά ότι πιστεύουμε πολύ το δικό μας κομμάτι. Αυτά. Των υπολείπων τα ατού. Παιδιά, δεν ξέρω, θέλετε να πείτε τη γνώμη σας. Εγώ δεν ξέρω τι είναι ατού. Αλήθεια. Τι ξέρω. Η Χρύσπα δήλωσε ότι ακόμα και αν δεν καταφέρει να πάει εκείνη στο διαγωνισμό, θα συνοδεύσει την ελληνική αποστολή. Ναι, το άκουσα. Θα έκανες και εσύ κάτι ανάλογο. Κοίτα, αν θα μπορούσα, ναι. Γιατί όχι. Θα ζήσουμε την εμπειρία. Πάμε για την Ελλάδα. Εν αναμονή λοιπόν της 27ης Φεβρουαρίου ζητήσαμε από τους καλλιτέχνες να μας δώσουν μια γεύση από το τι θα δούμε. Ήταν ιδιαίτερα αποκαλυπτική. Την εμφάνισή σου στη βραδιά που θα γίνει ο τελικός, την έχεις σκεφτεί, την έχεις οργανώσει? Την προετοιμάζουμε, ναι, δεν μπορώ να πω παραπάνω. Θα δούμε χορευτικά. Θα δείτε όλα 27 Φεβρουαρίου. Η Χρύσπα δήλωσε ότι είτε πάει είτε όχι κερδίσει ο διαγωνισμό θα είναι μαζί με τα. Έτσι και πρέπει να είναι όχι μόνο εμείς, όποιος χάσει, οι δύο που θα χάσουμε να στηρίξουμε. Πρέπει να στηρίξει όλη η Ελλάδα και να είναι όλα και τα μίντια όλα να στηρίξουμε πραγματικά να πάμε ενωμένοι. Άρα αν δεν κερδίσεις θα βρεθείς και εσύ στο Βελιγράδι. Ναι. Θεωρώ ότι είναι μια καλή ευκαιρία για τους ανθρώπους που πιστεύουν ότι η Χρύσπα είναι μόνο λαϊκή τραγουδίστρια, που είναι τιμή μου ξαναλέω, να δουν ότι η Χρύσπα μπορεί να κάνει και κάτι άλλο. Έχετε οργανωθεί δηλαδή και χορευτικά και ρούχα και μαλλιά και όχι, όλα? Όχι, όχι ακόμα. Τώρα θα αποφασίσουμε τον χορογράφο. Και από εκεί και πέρα θα κάνουμε πρόβες και μετά από τις πρόβες κάνουμε τα ρούχα. Θα έχεις και χορεύτηρες τώρα, χορευτικό ή... Ναι, θα έχει χορευτές. Θα έχει, ναι.